Η συζήτηση που διεξάγεται, αλλά και το ίδιο το ψήφισμα, είναι αποκαλυπτικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, οι κυβερνήσεις τους προωθούν την κλιμάκωση πολεμικών επιχειρήσεων, στέλνοντας τεθωρακισμένα, μεθοδεύοντας και μαχητικά αεροσκάφη. Η ρωσική πλευρά ενισχύει τις δικές της επιχειρήσεις, κυρίως στον Ντομπάς. Στα πλαίσια του υπεριαλιστικού πολέμου, που τον πληρώνουν ο Ουκρανικός λαός και ο Ρωσικός λαός με το αίμα τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την παρέμβασή της στην Ουκρανία για επενδύσεις, ενεργειακές συμφωνίες, ανοικοδόμηση αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ σε ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμφωνίες που υποθηκεύουν το μέλλον του Ουκρανικού λαού για την καπιταλιστική κερδοφορία. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο πόλεμος γεννιέται από τους σκληρούς ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Διεξάγεται από τις αστικές τάξεις και σκοτώνονται οι λαοί για το αφέντητο φαΐ. Στην Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ευθυγραμμισμένα στηρίζουν τα ευρωατλαντικά σχέδια. Τροφοδοτούν την κούρσα εμπλοκής, εξοπλισμών και κυρώσεων που όχι μόνο δεν θωρακίζουν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά μετατρέπουν το λαό σε στόχο. Απάντηση μπορεί να δώσει ο αυτοτελής αγώνας του λαού για απεμπλοκή από τον πόλεμο και αποδέσμευση από τις δολοφονικές συμμαχίες.